Εμείς λέμε ότι η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά τη διαδικασία, δηλαδή το πώς θα ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να πάμε στην ουσία και αυτή η ουσία, δηλαδή με βάση ποια κριτήρια, ποια είναι η βάση που θα ληφθεί η απόφαση για να μην κατέβει το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, έχει διαμορφωθεί από τις προηγούμενες διατάξεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Δηλαδή? Και είναι άκρως επικίνδυνες και άκρως αντιδραστικές, όπως είχε αποκαλύψει από τότε το ΚΚΕ για την ταύτιση επί της ουσίας των δύο άκρων, που είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αξιοποιεί αυτό το έδαφος των ευρωπαϊκών οδηγιών για την ταύτιση του ναζισμού με τον κομμουνισμό. Αυτές οι διατάξεις αξιοποιούνται σε άλλες χώρες για να κρίνεται παράνομη η δράση των κομμουνιστικών κομμάτων και βέβαια φτάνει ακόμα και να ποινικοποιεί τη ριζοσπαστική δράση. Μισό λεπτά, και λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κυρία Δέκα, να το καταλάβουμε κι εμείς. Εξίσου αντιδραστικό χαρακτήρα είχε πάντως και η πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντίστοιχη συζήτηση στη Βουλή. Η τροπολογία η οποία κατέθεσε όμως η κυβέρνηση ουσιαστικά μιλάει για άτομα τα οποία έχουν τελέσει συγκεκριμένα αδικήματα, μεταξύ αυτών εγκληματική οργάνωση. Πώς λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή εσείς λέτε ότι υπάρχει μια ταύτιση κομμουνιστικών τέτοιων κομμάτων? Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις στα συγκεκριμένα άρθρα που επισημοποιούν, ναι, κάνουν νόμο του κράτους μια σειρά αντιδραστικές ρυθμίσεις που αφορούν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κατευθύνσεις. Όμως να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Τι επιβεβαιώνεται? Ότι αν είχε ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσαυγής, που καθυστέρησε πολύ σοβαρά και με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή θα είχαμε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις και δεν θα τίθονται στη συζήτηση στη Βουλή τέτοιες τροπολογίες και διατάξεις. Όπως και να έχει, πάμε στο, είμαστε στο εφετείο τώρα. Και το τρίτο, εγώ θα σας βάλω ένα προβληματισμό. Καταρχήν, φαίνεται από τον αχυράνθρωπο που αξιοποιείται ως πρώτο όνομα για το κόμμα του Κασιδιάρη, επιβεβαιώνεται το πόσα νήματα αόρατα υπάρχουν με τον ίδιο το κρατικό μηχανισμό σε σχέση με την ναζιστική Χρυσή Αυγή. Εγώ σας λέω όμως αύριο ότι κατεβαίνει ένα κόμμα που δεν έχει ούτε έναν καταδικασμένο εγκληματία. Σε αυτή την περίπτωση πώς καλύπτεται επί της ουσίας η απομόνωσή της? Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πραγματικό μπλόκο στους φασίστες ναζιστές, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο και σχολή, μάλιστα, μπορεί να θέσει το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα, βάζοντας στο στόχαστρο το πραγματικό DNA αυτού του σάπιου συστήματος. Άρα θα ψηφίσετε αύριο λοιπόν υπέρ ή κατά ή παρόν? Και τέτοια ναζιστικά μορφώματα, και εκεί θα είναι μπροστά το ΚΚΕ, το ΚΚΕ, θα κάνει ό,τι έκανε και στην προηγούμενη τροπολογία, δηλαδή αποκαλύπτοντας τον ίδιο το χαρακτήρα του, όπως και εκεί δεν στηρίξαμε τη συγκεκριμένη τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ. Με την ίδια τακτική θα συνεχίσουμε και όταν έρθει τώρα, εντάξει, δεν υπάρχουν τώρα η διαδικασία της ψηφοφορίας. Λοιπόν, μαμάμε στην κυρία Δάγκα, τώρα έτσι μιλάμε για πρόσωπα και μου έρχεται αυτός ο ήχος φωνής του γραμματέα του κόμματος που λέει που τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Έχει γίνει διάσημη αυτή η φράση. Εσάς έχω την αίσθηση σας νοιάζουν πιο πολύ βεβαίως οι θέσεις των κομμάτων περισσότερο από τα πρόσωπα. Οι θέσεις των κομμάτων, και ξέρετε, θα γίνεται όλο και πιο αποκρουστικός και αποπροσανατολιστικός αυτός ο καυγάς, όσο πιο πολύ φαίνεται ότι στα κρίσιμα, στα βασικά, αυτά που καθορίζουν το μέλλον των εργαζομένων του λαού, ιδιαίτερα της νεολαίας μας, υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες εγκλήσεις. Και δεν τα λέει το ΚΚΕ. Βγαίνει κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τσαπανίδου, και δηλώνει στα κρίσιμα ζητήματα της δημοκρατίας δεν υπάρχουν διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνει στη συνέχεια η κυρία Μπακογιάννη, δηλώνει στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτως ή άλλως, το 50% των νόμων που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκαν και από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχα, το 70 με 75% ψηφίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Άρα στα κρίσιμα, στα στρατηγικά, υπάρχει μια συμφωνία. Γι' αυτό βλέπετε και είναι τόσο εύκολο να εντάσσονται στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αντώναρος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος επί κυβέρνησης Καραμαλή, που να θυμίσουμε ότι το 2008, με βάση το θάνατο του τη δολοφονία του Αλεξίτου Γρηγορόπουλου, είχε αναφερθεί ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη απαράδεκτη εξέλιξη. Άρα δηλαδή, αν παίρνατε, σας παράδειγμα, μία πρόταση
και σας έλεγαν, ελάτε να συζητήσουμε για το ενδεχόμενο μια συνεργασία κυβέρνησης. Αποκλείεται κάθε πιθανή συνεργασία του ΚΚΕ με το ευρύτερο δημοκρατικό τόξο. Το καθαρό όχι του ΚΚΕ, το οποίο το λέμε συνεχώς, έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμείς βρισκόμαστε στην αντίπερα όχθη από όλους αυτούς τους παράγοντες που συνεχώς επιδεινώνουν τη ζωή του λαού μας. Γιατί μπροστά μπαίνουν ορισμένα εκβιαστικά διλήμματα που κατά τη γνώμη μας είναι απαράδεκτα. Μπήκανε και από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Λένε, θέλετε κυβερνητική σταθερότητα ή αστάθεια. Θέλετε να έχουμε ασφάλεια ή να έχουμε νέες αβεβαιότητες μέσα από και τις πολλαπλές εκλογικές μάχες. Σταθερότητα όμως για την πλειοψηφία των εργαζομένων του λαού και τονίζω και της νεολαίας είναι να έχει μία μόνιμη και σταθερή εργασία, σταθερό ωράριο. Να εργάζεται στο αντικείμενο που έχει σπουδάσει. Να μπορεί να έχει ένα μισθό, μία σύνταξη, ένα εισόδημα που να καλύπτει βασικές ανάγκες και όχι μόνο για να επιβιώνει. Σταθερότητα σημαίνει να έχει υψηλού επίπεδου. Να σας πω. Να έχει υψηλού επίπεδου δημόσιες και δωρεάν δομές και υπηρεσίες υγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι να έχει υποδομές σύγχρονη και ασφαλή μετακίνηση. Είναι να έχει προσεισμικό έλεγχο στα σχολεία. Αυτή είναι η σταθερότητα για τους εργαζόμενους και το λαό μας. Και χωρίς σεισμό πέφτουν σοβάδες και μάρμαρα. Αυτό ακριβώς που λέτε. Γιατί αυτά λογαριάζονται με τη λογική του κόστους. Σου λένε ότι αυτό το κράτος, στο οποίο μηχανοδική ήταν να αλλάξει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ προχθές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ακροδεξιούς. Αλλά δεν απέτυχε κανένας από το πολιτικό σύστημα 1,5 μήνα που έχουμε και ζούμε όλοι μαζί την τραγωδία να μας πει ποιος μετακίνησε το σταθμάρχη. Ακούμε κομματικό ρουσφέτη λέει ο ένας, κομματικό ρουσφέτη λέει ο άλλος. Να ψάξετε όλοι μαζί ποιανού κομματικό ρουσφέτη ήταν και αν ήταν. Αυτό αφορά τα κόμματα, αλλά πάλι το πάμε αυτό στην αφορά τα κόμματα, αν θέλετε, που άσκησαν διακυβέρνηση, που κυβέρνησαν και κυβερνούν όχι, τη χώρα, μικρό χωριό με κριτήριο είμαστε, το κέρδος, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτό το κράτος όμως είναι που πήρε απόφαση να θεωρεί κόστος τον έλεγχο τον προσφυσμικό σε όλα τα σχολεία την ίδια στιγμή που δίνει πακτολό χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης που όλοι δεσμεύονται για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολικών κτηρίων για να κάνουν business οι διάφοροι καταναλωτικοί όμιλοι. Αυτό το κράτος είναι που προχωράει με ταχύτητα τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αλλά όταν μιλάμε για το σιδηρόδρομο πάει χειροκίνητα, γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τι σου λέει, εμείς μπορούμε να στηρίξουμε την ασφάλεια αρκεί να μην εμποδίζει τις επενδύσεις. Για ακόμα μια φορά ο πραγματικός ένοχος είναι το ίδιο το επιχειρηματικό, το καπιταλιστικό κέρδος. Γι' αυτό ακριβώς εμείς ως ΚΚΕ βρισκόμαστε στην αντίπερα όχθη, βάζοντας για συζήτηση στο λαό το δικό μας πρόγραμμα εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης και εξουσίας, όπου θα απελευθερωθούμε από αυτές τις ράγες του επιχειρηματικού κέρδους. Μισό λεπτά, στο επίκεντρο να θα βρίσκονται οι ίδιες οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Μιλήσατε προηγουμένως για κρίσιμα ζητήματα, τα οποία. Κρίσιμα ζητήματα αντιλαμβάνομαι είναι η παιδεία, είναι η υγεία, είναι η οικονομία. Η άμυνα και οι εξοπλισμοί για την προστασία της χώρας για εσάς αποτελούν ένα μείζον ζήτημα το οποίο δεν αναλάβετε θέμα. Προφανώς. Άρα γι' αυτό λοιπόν και μόνο στο το... κομμάτι αυτό εσείς συντάσσεστε με τις απόψεις, ας πούμε, παράδειγμα για εξοπλισμούς, στις φρεγάτες, στα Ραφάλ, στα F-35, αν και εφόσον αυτά έρθουν. Και ποια θα είναι η στάση από εκεί πέρα στην εθνική άμυνα, δεδομένου ότι έχουμε ένα γείτονα ο οποίος πολλές φορές έχει δείξει τα δόντια του. Απάντηση λοιπόν και σε όλη αυτή την προκλητικότητα της τουρκικής κυβέρνησης που εκφράζει προφανώς τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Τουρκίας στο μεταξύ τους ανταγωνισμό με τους ενεργειακούς ομίλους εδώ στην Ελλάδα για το πώς θα αξιοποιηθεί όλος αυτός ο πλούτος δεν έχει καμία σχέση με την ίδια την άμυνα της χώρας. Εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε από τις πρώτες χώρες οι οποίες δαπανάμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά του ΑΕΠ μόνο και μόνο για τις συνατοϊκές ανάγκες και τους νεολαϊκούς ομιλητικούς. Αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω για να έχουμε κύκλο, γιατί αυτή είναι η ουσία των στρογγυλών τραπεζιών των προεκλογικών. Που υπηρετεί τα ανατοϊκά συμφέροντα για να ματομοκελεύουν κυριολεκτικά λαούς. Εντάξει, ας μείνουμε τώρα όμως στα πρακτικά. Τα οποία αποκαλύπτει καθημερινά το ΚΚΕ με τη μεταφορά κιόλας εξοπλισμού προς το ουκρανικό έδαφος, στην αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη με την Ρωσία και τους συμμάχους της, καταλαβαίνετε ότι δεν αφορά τα συμφέροντα της χώρας και πώς θα υπηρετηθούν. Η αλήθεια είναι ότι ο ένας έπαιρνε τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση για την απελευθέρωση του νερού, όπως το ίδιο το είδαμε
με την απελευθέρωση ανέργειας, με την απελευθέρωση του σιδηροδρομικού έργου και γενικότερα των μεταφορών, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν η κυβέρνηση που έβαλε την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ στο χρηματιστήριο. Στη μετέπειτα πορεία, όπως αναφέρατε κι εσείς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε το υπερταμείο. Ταυτόχρονα δίνονταν τα φράγματα σε μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους και βέβαια στη συνέχεια προχωράει το συγκεκριμένο έγκλημα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη ρυθμιστική αρχή. Και εγώ να ρωτήσω, όταν 800 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 23 αναμένουν να είναι τα κέρδη τους οι εταιρείες εμφιάλωσης, τώρα πραγματικά μιλάμε ότι δεν είναι εμπόρευμα το νερό? Όταν από ό,τι φαίνεται ένα νοικοκυριό θα πληρώνει 80 ευρώ το χρόνο για να μπορεί να αγοράσει εκτός δικτύου νερό, για να μην συζητήσουμε όλα αυτά που αποκάλυψαν οι βουλευτές του ΚΚΕ όλο το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών γνωρίζουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και είναι σύνθεσή της, είτε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είτε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το ρόλο που καλείται να παίξει το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση, είναι από χέρι αντιλαϊκή. Το πρόγραμμα είναι δεδομένο, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο σημαίνει περικοπή σε κοινωνικές δαπάνες για υγεία, για παιδεία και μια σειρά άλλα που έχουμε ανάγκη. Είναι δεσμευμένο απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης λέει ξεκάθαρα ότι εμείς είμαστε με το διαφθορείο της ΕΕ. Μαζί ψηφίζαν στο Ευρωκοινοβούλιο ότι τα λόμπις είναι στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Είναι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης δεδομένο με βάση τις νατοικές απαιτήσεις και τους νατοικούς σχεδιασμούς. Άρα αυτό που κρίνεται την επόμενη των εκλογών είναι πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ για να συναντάει ζόρια και όχι η ανοχή επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, γιατί οι στιγμές που μας κάνανε και αναθαρίσαμε προσφέρανε λαϊκή ανάταση, ακόμα και στις συνθήκες της πανδημίας ήταν όταν ο λαός πρωταγωνίστησε, όταν έκανε πράξη το σύνθημα «τα κέρδη τους» ή οι ζωές μας, όταν απέδειξαν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανθρωπής με δυνατό ΚΚΕ.